Το εκλογικό κέντρο του υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Δράκου στο Άργος επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο κύριος Αβραμόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την νίκη του Δημήτρη Δράκου στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής, ενώ αναφερόμενος στον υποψήφιο Περιφερειάρχη, τόνισε ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος, ευπρέπεια και εντιμότητα. Τον κύριο Αβραμόπουλο υποδέχθηκαν εκτός από τη Δημήτρη Δράκου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός, ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Σωτηρόπουλος, οι υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος της ΝΟΝΔΕ Αργολίδας κ. Χωρίτης, καθώς και υποψήφιος δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Καμπόσος, στον οποίο ο κ. Αβραμόπουλος ευχήθηκε καλή επιτυχία. Περιδιαβαίνοντας την περιοχή, πήρα και εγώ αυτό που είμαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι το έχεις ήδη εισπράξει, ένα κύμα στήριξης της προσπάθειας που κάνεις και αναγνώρισή σου σε ολόκληρη την περιοχή της Πελοποννήσου που θα επιβεβαιωθεί την Κυριακή. Είναι ένας ωραίος αγώνας που όλο αυτόν τον καιρό εσύ, η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης, τον έχετε βιώσει. Έχετε διεξαγάγει έναν αγώνα με ήθος και ευπρέπεια, συγχρόνως όμως με κατάρτιση, με γνώση, με ουσιαστικές παρεμβάσεις και με πιστικές απαντήσεις. Διότι στην εποχή μας αυτό πλέον ζητούμε όλοι, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες. Το μέλλον της Πελοποννήσου προϊονίζεται καλύτερο και η εμπειρία, η γνώση που έχεις, αλλά και το πάθος όλων σας να βελτιώσετε και την ποιότητα ζωής και τις υποδομές και σε μια στιγμή που, όπως είπαμε και τελευταία φορά, δοκιμάζεται στην πράξη ένας θεσμός ο οποίος ξεκινάει αδύναμος, αλλά θα τον ισχυροποιήσετε εσείς στην πράξη. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά από ολόκληρη την περιοχή και από την Ορυθία και από την Αρκαδία και από τη Μεσσηνία και από εδώ από την Αργολίδα. Εγώ βρίσκομαι εδώ με τις δύο μου ιδιότητες, πάνω απ' όλα τους συμπατριώτες σας, έτσι δεν είναι, γιατί νοιάζομαι και εγώ όπως όλοι μας να δούμε τον τόπο να προοδεύει και να προκόβει, αλλά και με την άλλη του Αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, που όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί κομματική παρουσία. Ξέρω ότι η πολιτική που άσκησε τον καιρό είναι πέρα και πάνω από κόμματα. Απευθύνεται στο σύνολο των συμπατριωτών μας, οι οποίοι έχοντας ξεπεράσει τις κομματικές τους δεσμεύσεις, βλέπουν τον άνθρωπο, τον άντρα, το ήθος του, τη διαδρομή του, το πρόγραμμά του, το σχέδιό του, το όνειρό του και πάνω απ' όλα την πίστη και την αγωνιστικότητά του. Αυτά διαπιστώνω εγώ σήμερα εδώ στην περιοχή και χαίρομαι που το μοιραζόμαστε αυτήν την ώρα, λίγες ώρες πριν από την τελική εκλογική αναμέτρηση που θα ανοίξει μια καλύτερη εποχή για όλους.